Ζωτική σημασία για την ενδοχώρα το κέντρο υγείας Βιάνου, που εξυπηρετεί πολλά χωριά και άνθρωπους μεγάλη ηλικία που χρήζουν ιατρική περίθαλψη. Από τα περιστατικά ρουτίνα μέχρι τα πιο βαριά, το ιατρικό προσωπικό προσφέρει υπηρεσίε σε κατοίκους αλλά και σε επισκέπτε, ιδίω στου καλοκαιρινού μήνε. Και όλα αυτά στον πιο ορεινό και συνάμα απομακρυσμένο Δήμο του Ηρακλείου, με ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο που έχει πολλά προβλήματα. Ο Δήμο Γιάννη είναι ο μοναδικό Δήμο του νομού Ηρακλείου, που είναι χαρακτηρισμένο ορεινό, σύμφωνα με τον νόμο 3852 του 2010. Είναι απομακρυσμένο από το κέντρο, πάνω από 55 χιλιόμετρα από το αστικό κέντρο, το πλησιώσιμο νοσοκομείο που είναι στο Ηράκλειο. Δεν έχει. Τακτική Και να ξέρετε ότι το Κέντρο Υγεία Βιάνου εξυπηρετεί μια εκτεταμένη περιοχή η οποία εκτείνεται από την έμπαρο μέχρι τα Αυτά τα δεδομένα συντελούν μια δύσκολη συνθήκη και για το γιατρό που θα θελήσει να υπηρετήσει στο κέντρο Υγεία Βιάνου, ο οποίο ενδεικτικά, αν μένει στο Ηράκλειο, θα πρέπει καθημερινά να διασχίσει συνολικά 120 χιλιόμετρα για να φτάσει στην εργασία του και να επιστρέψει στη βάση του. Γι' αυτό η τοπική κοινωνία ζητάει Βιάνος να ενταχθεί χτε στη ζώνη Α των άγωνων περιοχών με αιχμή την υπουργική απόφαση για τα οικονομικά κίνητρα των γιατρών. Αν δεν έχει ένα κίνητρο που να του δίνει αυτή τη δυνατότητα να έρθει δεν θα έρθει, διότι και η αποστάσει είναι μεγάλη, οι γιατροί έχουν τι οικογένειά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε αντιλαμβάνεται το κόστος ότι είναι τεράστιο για να έρθει από το Ηράκλειο που διαμένουν να έρθει στη Βιάννα να ξαναφύγει. Όπως έχετε διαπιστώσει, για να έρθει κάποιο από Ηράκλειο, η απόσταση είναι πάρα πολύ ε, μεγάλη. Μέχρι Βιάνο είναι 57 χιλιόμετρα. Την ίδια ώρα, αναγκαία είναι η στελέχωση του τομέα ΕΚΑΒ που καλείται να καλύψει πολλά χωριά στην ευρύτερη περιοχή με αποδυναμωμένο προσωπικό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι έχει χρειαστεί μέχρι και η συνδρομή τη πυροσβεστική του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά ασθενού στο ασθενοφόρο. Τα δρομολόγια είναι πολύ δύσκολα και όταν εγώ ε, πηγαίνω με γιατρό μαζί που. Που καμιά φορά συμβαίνει να είναι γυναίκα, έτσι, δεν μπορεί να βοηθήσει. Πολλέ φορέ παίρνουμε την πυροσβεστική τηλέφωνο για να έρθει να μα βοηθήσει σε περιστατικά είναι τα οποία εσύ. δεν μπορεί, ναι, να σηκώσουμε κάποιο τραυματία ή κάποια κυρία που είναι ξέρω, εγώ υπέρβαρη. Υπάρχει πρόβλημα εδώ, το οποίο διαιωνίζεται εδώ και χρόνια. Δηλαδή, έχει συμβεί: φορά που έχουν μείνει δύο άτομα εδώ πέρα, δύο οδηγοί. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε τέσσερα, τέσσερα παιδιά εδώ πέρα που δουλεύουμε. Κανονικά πώ πρέπει να είναι. Κανονικά έπρεπε να είναι 5 με 6 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με του εργαζόμενου, ο ήδη αποδυναμωμένο τομέα του ΕΚΑΒ καλείται πολλέ φορέ να καλύψει κενά και να εξυπηρετήσει περιοχέ άλλων Δήμων, αφήνοντα επί τη ουσία εκτεθειμένου του κατοίκου τη Βιάνου. Που καλύβουμε περιοχή, ξέρω εγώ, του, του Αρκαλοχωρίου. Για να καλύψετε άλλα κενά, δηλαδή. Για να καλύψουμε άλλα κενά. Το θέμα ποιο είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη περιοχή και έχει συμβεί περιστατικό το οποίο εγώ λείπω για ένα περιστατικό το οποίο κανονικά έπρεπε να έχει πάει ο Χάρακα ή το Αρκαλοχώρι και έχει συμβεί περιστατικό στα Τέρτσα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Η τοπική κοινωνία δηλώνει εμφατικά πω είναι επιτακτική ανάγκη το Υπουργείο να δώσει πνοή στο κέντρο υγεία που επιτελεί σημαντικό έργο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.